Αθήνας. Εκεί βρίσκεται ο Κώστας Αρικάς να μας δώσει όλες τις νεότερες πληροφορίες και να δούμε τι κλίμα επικρατεί σήμερα. Κώστα, καλή σου μέρα. Καλή σας μέρα λοιπόν από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Το τουρκικό ερευνητικό Roots Race εξακολουθεί, όπως είπατε, να βρίσκεται μέσα στην ελληνική υφαλοκρηπίδα με πλέον ανατολική, βόρειο-ανατολική πορεία. Αργά χθες το βράδυ έφτασε στο πιο δυτικό άκρο της Ναύτεξ. Ουσιαστικά είναι ακριβώς πάνω στον 28ο μεσημβρινό, εκεί που τελειώνει η περιοχή την οποία έχουν δεσμεύσει οι Τούρκοι με την παράνομη αυτή Ναύτεξ και ξεκινάει η περιοχή για την οποία είχαμε τη συμφωνία Αθήνας και Καΐρου, ουσιαστικά στα όρια πλέον δηλαδή της ελληνικής ΑΟΣ, όπως ανακηρύχθηκε, οριοθετήθηκε από αυτή τη συμφωνία. Εκεί λοιπόν άλλαξε πορεία το Roots Race, έκανε στροφή 180 μοιρών μαζί με τα συνοδευτικά πολεμικά του πλοία, πήρε ανατολική, βορειοανατολική πορεία και αυτή την ώρα βρίσκεται περίπου 50 ναυτικά μίλια από το δυτικό άκρο της Ναύτεξ, κινείται παράλληλα με την πορεία που ακολούθησε το προηγούμενο 24ωρο, δηλαδή επιστρέφει προς τα πίσω. Ουσιαστικά είναι μια πορεία που δείχνει ότι θέλουν να δείξουν οι Τούρκοι ότι κάνει έρευνες, ότι είναι μια πορεία ερευνών, παράλληλες δηλαδή γραμμές, pattern λέγεται αυτό στην ναυτική ορολογία, αλλά είναι ξεκάθαρο από τα στοιχεία που έχει η ελληνική πλευρά, τόσο το πολεμικό ναυτικό με τα πλοία του που βρίσκονται στην περιοχή, σε κοντινή απόσταση, όσο και από εναέρια μέσα, ότι δεν κάνει έρευνες το τουρκικό ερευνητικό. Ούτε το μήκος των καλωδίων που έχει απλώσει επαρκεί για έρευνες, ούτε η διάταξη είναι τέτοια που να του επιτρέπει ότι κάνει έρευνες. Και αυτό από την πρώτη στιγμή συμβαίνει, από την ώρα δηλαδή που μπήκε στην ελληνική υφαλοκρηπίδα προχθές. Αυτό δεν έχει γίνει σε καμία περίπτωση. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα επικοινωνιακό σοου, ένα πόλεμο προπαγάνδας, τον οποίο έρχεται η Τουρκία, η Άγκυρα, να επιβεβαιώσει και με το βίντεο που δείξατε πριν από λίγη ώρα, το οποίο έδωσε στη δημοσιότητα αργά χθες το βράδυ το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας και δείχνει το Roots Race πλαισιωμένο από τα πολεμικά πλοία, από πέντε πλοία. Στην πραγματικότητα υπάρχουν και άλλα στην περιοχή τουρκικά πολεμικά, όπως και ελληνικά, Κώστα, να πλέει. Ναι. Χτες συνεδρίασε το Συμβούλιο Άμυνας και ο κύριος Φλώρος συνάντησε και δύο φορές τον Πρωθυπουργό. Γνωρίζουμε ποια είναι τα σενάρια που εξετάζονται, ποια θα είναι η τακτική που θα ακολουθήσει από εδώ και στο εξής η Αθήνα και τι θα κάνει την κρίσιμη στιγμή και ποια μπορεί να είναι αυτή η κρίσιμη στιγμή. Κοίταξε να δεις. Πρώτα απ' όλα ο Πρωθυπουργός ενημερώνεται συνεχώς. Είχαμε και το ΚΙΣΕΑ που συνεδρίασε, είχαμε τη σύγκληση του Συμβουλίου Άμυνας, όπως είπες, αργά χθες το βράδυ υπό τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Παναγιωτόπουλου. Παναγιωτόπουλο πήρε μέρος ο Υφυπουργός Αλκιβιάδης Εφανής, ο γραμματέας του Υπουργείου κ. Οικονόμου, η στρατιωτική ηγεσία, ο αρχηγός ΓΕΘΑ Κωνσταντίνος Φλώρος και οι αρχηγοί των τριών κλάδων. Μπήκαν στο τραπέζι όλα τα νέα δεδομένα. Είχαμε χθες το βράδυ 24 ώρες το Roots Race μέσα στην ελληνική υφαλοκρηπίδα. Είδαμε τις ενέργειες των Τούρκων. Υπάρχουν στοιχεία, όπως σας είπα, από το πολεμικό ναυτικό, υπάρχουν στοιχεία από την πολεμική αεροπορία, όλα αυτά μπήκαν στο τραπέζι. Υπάρχουν οι συνεχείς εκκλήσεις του πολεμικού ναυτικού μέσω ασυρμάτου στο Roots Race να φύγει, να απομακρυνθεί από την περιοχή, καθώς πλέει μέσα σε ελληνική υφαλοκρηπίδα. Συνεχίζουν να απαντούν προκλητικά. Από τουρκικά. Ναι, έχουμε απαντήσεις από τουρκικά πολεμικά πλοία, όχι το ίδιο το Roots Race, που αυτό που τονίζουν μέσω ασυρμάτου είναι ότι κάνουν έρευνες. Οι έρευνες γίνονται μέσα στην τουρκική ΑΟΣ. Αυτό έχει υποθεί από τους τουρκικούς ασυρμάτους προς τα ελληνικά πλοία και αυτό είναι τσεκαρισμένο και επιβεβαιωμένο. Είναι μια προκλητική απάντηση την οποία σε κάποια διαστήματα τακτά δίνουν οι Τούρκοι μέσω ασυρμάτου. Όλα λοιπόν τα δεδομένα έχουν μπει στο τραπέζι και εξετάζονται. Έως και αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι η Αθήνα δεν επιθυμεί να στρατιωτικοποιήσει την κρίση αυτή. Ενώ υπάρχουν στο τραπέζι πολλά δεδομένα, υπάρχουν σενάρια, υπάρχουν σχέδια από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας. Αυτή τη στιγμή προφανώς τρέχουν παράλληλα και κάποιες διπλωματικές ενέργειες ιδιαίτερα σοβαρές από ό,τι μαθαίνουμε και η Αθήνα έχει επιλέξει αυτή τη στιγμή αυτή τη γραμμή, αυτή τη στάση. Ισχυρή παρουσία του πολεμικού ναυτικού στην περιοχή, επίδειξη σημαίας παντού, προβολή ισχύω σε όλο το Αιγαίο, όλος ο στόλος είναι έξω και έχει λάβει κέρυες θέσεις. Υπάρχουν Κώστα, πολεμικά πλοία κοντά στο Roots Race. Ναι, χθες είχαμε
δραστηριότητα, κινητικότητα προκλητική των Τούρκων και στον αέρα με 45 παραβιάσεις του εναέριου χώρου. Σε δύο επίπεδα έγινε αυτό, στο βορειοανατολικό Αιγαίο με 7 μαχητικά. Εκεί είχαμε και 3 εμπλοκές με ελληνικά αεροσκάφη που απογειώθηκαν και αναχέτησαν τα τουρκικά F-16 και ένα F-4. Είχαμε 6 F-16 και ένα F-4 τουρκικά. Είχαμε όμως και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο πτήσεις κυρίως από αεροσκάφη ηλεκτρονικού πολέμου CN-235, αλλά και από ελικόπτερο. Εκεί αυτό γίνεται, όπως εκτιμάται, για να έχουν μια εικόνα οι Τούρκοι με αυτά τα αεροσκάφη από τη διάταξη του στόλου μας και κυρίως για τα υποβρύχια μας. Αυτό που ψάχνουν δηλαδή με τα αεροσκάφη ηλεκτρονικού πολέμου αλλά και με τα ελικόπτερα που απομειώνουν από τις φρεγάτες είναι που βρίσκεται ο ελληνικός στόλος και κυρίως που βρίσκονται τα υποβρύχια, τα οποία γνωρίζουν πολύ καλά οι γείτονες ότι έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή, είναι όλα έξω και έχουν λάβει κέρυες θέσεις. Έτσι εξηγούνται οι πτήσεις των αεροσκαφών ηλεκτρονικού πολέμου και των ελικοπτέρων, κάτι που φαίνεται ότι μπορεί να συνεχιστεί και σήμερα. Η εικόνα είναι αυτή, υπάρχει πλήρης επιφυλακή και περιμένουμε να δούμε τελικά πώς θα συνεχιστεί αυτό το πράγμα, αν θα παραμείνει το Roots Race μέσα στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, γιατί τις επόμενες ώρες φτάνει στο ανατολικό άκρο της Ναύτεξ, της περιοχής με την οποία έχουν δεσμεύσει αυτή την περιοχή με την άφτεξη οι Τούρκοι. Περιμένουμε να δούμε το τι θα γίνει. Ναι, να δούμε ακούω. Αν θα, ο Τούρκος Πρόεδρος τελικά θα κάνει και το απονοημένο διάβημα να μπει και εντός της συμφωνίας που προβλέπει η συμφωνία Αθήνας και Κάιρου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Δεν έγινε αυτό, Παναγιώτη. Δεν έγινε, φαίνεται ότι δεν θα το κάνει. Έκανε ήδη τη στροφή των 180 μοιρών, όπως μας είπες. Ακριβώς. Αυτή είναι η πρώτη εκτίμηση. Θέλει να κινηθεί κατά πάσα πιθανότητα το Roots Race μέσα στην περιοχή την οποία έχει δεσμεύσει με αυτή την Ναύτεξ και όχι κάτι παραπάνω. Αλλά όλα βρίσκονται στο τραπέζι, όλα παρακολουθούνται. Οι εξελίξεις τρέχουν. Θα δούμε από εδώ και πέρα πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Μάλιστα. Επαναλαμβάνω ότι οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις έχουν ζωντανή εικόνα, έχουν πλήρη εικόνα των τουρκικών κινήσεων. Το παρακολουθούμε λοιπόν το θέμα, το παρακολουθούν φυσικά με ψυχραιμία και αποφασιστικότητα και οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις.